Χαίρομαι που είστε εδώ οι δημοσιογράφοι της πόλεως μας με τις κάμαρες σας ο καθένας στο χέρι για να μας ευχηθείτε για τον καινούριο χρόνο. Και επειδή εσείς μας τα είπατε νωρίτερα, τώρα πρέπει να σας τα πω εγώ νομίζω με όλη μου την καρδιά και με όλη την αγάπη, όχι μόνο προς εσάς αλλά και σε όλους θα μας δουν και θα μας ακούσουν. Ο νέος χρόνος που έρχεται είναι μια ελπίδα για τη ζωή μας. Ο Θεός μας παρατείνει τη ζωή ακόμα ένα χρόνο για να μπορέσουμε να βιώσουμε το θέλημά Του, να ζήσουμε σωστή μεταξύ μας την κοινωνία και στο τέλος να προχωρήσουμε στην αιώνια ζωή που είναι εκεί η τελειώτης και η μακαριώτης του Θεού. Εμείς οι άνθρωποι όμως κάνουμε σφάλματα στη ζωή μας και περιπτούμε όλα αυτά τα σφάλματα στον χρόνο. Ο χρόνος έρχεται καθαρός, ο χρόνος έρχεται ευλογημένος, ο χρόνος είναι σαν ένα άγραφο χαρτί και πάνω σε αυτό το άγραφο χαρτί καλείται ο καθένας μας να γράψει την πορεία της ζωής του και εγώ εύχομαι όλοι μας να φιλοδοξήσουμε και να προσπαθήσουμε αυτά τα αποτυπώματα που θα καταγράψουμε πάνω στον καινούριο χρόνο να είναι πρώτα-πρώτα ευλογημένα από τον Θεό. Έπειτα να είναι συνειδητοποιημένα από τη ζωή τη δική μας. Και το τρίτο να έχει χαρακτηριστικό πλαίσιο την αγάπη προς τους συνανθρώπους μας. Και για να επιτύχουμε όλα αυτά πρέπει να έχουμε πίστη στο Θεό, στον Ιησού Χριστό, στην Αγία Τριάδα, αγάπη και τιμή στην οικογένειά μας, αγάπη και αδελφοσύνη στους άλλους ανθρώπους και το βασικό και τελευταίο που θα πω είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να μείνουμε Έλληνες πατριώτες. Αυτή την Ελλάδα που θέλουν να τη χτυπήσουν από εδώ και από εκεί και όντως έχουν διεισδύσει πολύ άνεμοι και προσπαθούν να την ανατρέψουν, εμείς πρέπει να την αγαπήσουμε και να την στηρίξουμε. Και όταν έχουμε πίστη στο Χριστό, αγάπη στην Ελλάδα, τιμή στην οικογένεια, τότε ο χρόνος θα είναι ευλογημένος από τον Θεό. Και αν έχει δυσκολίες, με την ευλογία του Θεού θα τους ξεπεράσουμε. Άλλωστε αυτό τονίζει η Εκκλησία κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί στα πανηγύρια και τα ακούμε αυτά και λέει «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν». Οι δε εξητούντες όμως των Κύριων ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι είχαν χρήματα, είχαν κτήματα, είχαν οικοδομήματα και όμως η πορεία του χρόνου ή ο άσκοπος, άσωτος τρόπος της ζωής τους τα διέλυσε και τα εξαφάνισε. Και μείνανε στον δρόμο και ζούμε τώρα πολλούς ανθρώπους έτσι να είναι στον δρόμο και να επαιτούν ένα κομμάτι ψωμί και ένα λεπτό για να ζήσουν. Όσοι όμως στηρίζουν την ελπίδα τους στο Θεό, όπως τονίζει το τροπάριο, οι δε εξητούντες των Κύριων ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν θα τους λείψει δηλαδή τίποτα από αυτά που έχουν ανάγκη. Μπορεί να μην αποκτήσουν καταθέσεις σε τράπεζες, μπορεί να μην αγοράσουν σπίτια και πολυκατοικίες, μπορεί να μην έχουν πλούσια αγαθά, αλλά θα έχουν εκείνα που τους χρειάζονται για να ζήσουν. Σεβασμιότατε, το 2015 που τελειώνει σε λίγες ώρες, πώς ήταν για την Εκκλησία? Θεωρείτε ότι δέχτηκε πλήγματα η Εκκλησία? Κοιτάξτε, η Εκκλησία πάντοτε δέχεται πλήγματα από εκείνους οι οποίοι δεν την ανέχονται ή μάλλον δεν μπορούν να την κατανοήσουν και προσπαθούν να χτυπήσουν από εδώ και από εκεί. Αλλά η Εκκλησία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι πολεμουμένη νικά, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσατε, δέχεται τραύματα και όχι υποπτύπτη, χυμάζεται αλλού καταποντίζεται. Επομένως, όσο την δέρνουν την Εκκλησία και προσπαθούν να τη μειώσουν και να την αφαιρέσουν την έγκλη και τη δόξα και την τιμή της, η Εκκλησία γίνεται λαμπροτέρα πάντοτε. Και ξέρετε, το θέμα δεν είναι η Εκκλησία του πλήθους το πολύ. Η Εκκλησία δεν είναι τόπος που να καλέσουμε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο είναι. Αλλά αν ο κόσμος δεν την αποδέχεται,
Η Εκκλησία δεν έχει πρόβλημα. Η Εκκλησία πορεύεται. Είναι όπως το καράβι μέσα στη θάλασσα που ξεκινάει και πάει για τον προορισμό της. Μέσα στα λιμάνια τα διάφορα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν επιβάτες, αλλά η Εκκλησία πορεύεται. Και αυτό εύχομαι και εγώ, να γίνουμε επιβάτες του πλοίου της Εκκλησίας μας που θα μας οδηγήσει στη σωστή πορεία για τη Βασιλεία του Θεού και για τη χαρά της γης. Δεν χρειαζόταν να μας το ζητήσετε, δες και με το παλικάρι που λέει αυτό. Αλλά η λεβεντιά σας και οι ευχές σας και τα κάλαντα που μας είπατε με τέτοιο παλμό και με τέτοια ομορφιά μας συγκίνησε και όντως εγώ νιώθω ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βλέπω σας, τα στρατευμένα παιδιά μας, να δίδετε τη φλόγα αυτή και τον παλμό της ζωής για τη σταθερότητα της πορείας μας. Σας εύχομαι και σε εσάς κάθε χαρά και ευλογία και να έχετε την ευλογία και τη χάρη του Χριστού ώστε να σκορπίζετε κάθε φορά που σας βλέπουμε όλοι αφενός με την αίσθηση της ασφαλείας, γιατί το στρατό μας είναι
το στήριγμα και η ασφάλειά μας και αφετέρου τη χαρά της δημιουργίας και της βοήθειας. Χρόνια σας πολλά, ο νέος χρόνος να σας γεμίσει με ό,τι αγαθό επιθυμείτε. Ευχαριστώ.